σας αγαπητοί μου φίλοι, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα μαζί με τον Θωμά Κάστια στην εκπομπή Παράξενο από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα θα ασχοληθώ με μία περίπτωση, την αυτανάφλεξη. Η αυτανάφλεξη είναι μια ειδική περίπτωση ευνίδιας ανάφλεξης καυσίμου υλικού, όπως γνωρίζουμε, χωρίς εξωτερικό αίτιο. Δηλαδή, που δεν απαιτείται φλόγα ή σπιθύρας για την ανάφλεξη του μείγματος, του καυσίμου και του αέρα. Στην περίπτωση της αυτανάφλεξης, η θερμοκρασία του υλικού φτάνει σε μια ειδική τιμή που λέγεται θερμοκρασία αυτανάφλεξης, πάνω από την οποία το μείγμα αναφλέγεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη φλόγας ή σπινθήρα. Υπάρχουν υλικά που όσο και αν φαίνονται αθώα είναι δυνατόν να προκαλέσουν φωτιά με αυτανάφλεξη, όπως για παράδειγμα ο υγρός ανός που μπορεί να αναπτύξει μεγάλη θερμοκρασία και να αναφλεγεί. Επίσης το στουπί καθαρισμού της βέργας της στάθμης λαδιού των κινητήρων αυτοκινήτων, όταν τοποθετείται κοντά στον κινητήρα, σφουγγάρια καθαρισμού μαγειριών που φέρνουν λύπη κτλ. Κτλ. Όμως υπάρχει και η αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη. Είναι ένα φαινόμενο ανεξήγητης καύσης ανθρώπων που έχουν αποτεφρωθεί μυστηριωδώς. Η ανθρώπινη αυτανάφλεξη αφήνει ένα σωρό αποστάκτη, δίχως η φωτιά να έχει επεκταθεί τριγύρω. Μερικές φορές ούτε και στα ρούχα του θύματος δεν υπάρχει η φωτιά. Αναφορά στο φαινόμενο υπάρχει και στα ελληνικά βιβλία ιατροδικαστικής. Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με εμφανίσεις άτια, γνώση αυτών των συζητάμενων αντικείμενα δηλαδή, αλλά τοποθετείται στα ανεξήγητα φαινόμενα. Έτοπι μάλιστα με ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα του κόσμου, αυτής της αυτανάφλεξης, βρήκαν οι γιατροί του νοσοκομείου στην Ινδία, όταν μία 24χρονη Ινδή μαζί με τον 26χρονο σύζυγό της τους ζήτησαν απεγνωσμένα να σώσουν το μόλις μερικών εβδομάδων βρέφος τους, το οποίο πάσχει από μία μοναδική στα χρονικά ασθένεια, την ανθρώπινη αυτανάφλεξη. Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times, το βρέφος μόλις μία εβδομάδα από τη γέννησή του άρχισε να καλύπτεται στις φλόγες ευνηδίως και να υποφέρει από σοβαρά εγκαύματα. Το περιστατικό έχει σημειωθεί ήδη 4 φορές, υποστηρίζει ο 26χρονος πατέρας του μικρού αγοριού, ο οποίος περιγράφει ένα από τα περιστατικά. Όπως μας λέει, υπήρξε μια φλόγα στην κοιλιά του και το δεξί του γόνατο. Ήμουν πολύ φοβισμένος. Πήγαμε το μικρό μας στο νοσοκομείο, όπου ακόμα και οι γιατροί έμειναν άναυδοι, υποστήριξε ο πατέρας. Οι γιατροί του νοσοκομείου έμειναν άναυδοι, καθώς δεν είχαν αντικρίσει ποτέ ξανά τέτοιο περιστατικό, με αποτέλεσμα το νεαρό ζευγάρι να μεταβεί στο νοσοκομείο Kilpauk Medical Hospital της πόλης Τσενάι. Ωστόσο και εκεί οι γιατροί δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις στην σπάνια αυτή ασθένεια, όπως είπαν. Οι γονείς επισημαίνουν πως το μικρό αγοράκι πρέπει να βρίσκεται αναγκαστικά κάτω από κλιματισμό, καθώς κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή να τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το σώμα είναι γεμάτο εγκάβματα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, όμως είναι πραγματικότητα, και όποιος θέλει να το διαπιστώσει ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό το συμβάν στο μικρό αγοράκι, υπάρχουν και ανάλογα βίντεο στο YouTube που μπορεί να τα δει. Είναι μάλιστα πρόσφατο γεγονός. Τις διάσημες περιπτώσεις που έχουν συμβεί, σύμφωνα με το περιοδικό Pursuit, φθινόπωρο του 1976, ένας άντρας με το όνομα John Bentley στις 5 Δεκεμβρίου του 1966 αποτεφρώθηκε όλο το σώμα του εκτός από τμήμα του ενός ποδιού με την παντόφλα του. Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του και στο δωμάτιο δεν έμειναν άλλα σημάδια της φωτιάς εκτός από μία τρύπα στο πάτωμα που είχε σχηματιστεί από την ανάφλεξη του σώματος, το οποίο και έπεσε μέσα σε αυτήν στο ισόγειο. Ο ανακριτής
χαρακτήρισε το θάνατο σαν ατύχημα. Η περίπτωση όμως αυτή είναι μία από 280 και περισσότερες άλλες ανεξήγητες αυτόματες ανθρώπινες αναφλέξεις. Της 1ης Ιουλίου του 1951 η κυρία Mary Reeser κάηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε λίγα λεπτά για να σβήσει τη φλόγα με έναν φορητό πυροσβεστήρα. Αμέσως μετά άρχισαν οι έρευνες. Αυτό όμως που αντίκρισε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής ομάδας ήταν πράγματι απίστευτο. Στη μέση του πατώματος ένας μαύρος κύκλος διαμέτρου λίγο περισσότερο από ένα μέτρο προσδιόριζε το σημείο που βρίσκονταν τα καμένα απομεινάρια μιας πολυθρόνας μαζί με τα παραμορφωμένα υπολείμματα ενός ανθρώπινου πτώματος. Κομμάτια από το σηκώτι κολλημένα σε τμήματα της ποδηλικής στήλης. Ένα περίεργα συρρυκνωμένο κρανίο, ένα πόδι που φορούσε ακόμα μια μαύρη σατέν παντόφλα σε ένα μαύρο σωρό από στάχτες. Ήταν εντελώς χαμένα. Τόσο ο αξιωματικός όσο και ο ιατροδικαστής που έφτασε στο δωμάτιο λίγο μετά αποφάσισαν ότι επρόκειτο για δυστύχημα και έδωσαν εντολή να μεταφερθεί το πτώμα στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξέταση. Στην έρευνα που ακολούθησε πήραν μέρος αξιωματικοί της ασφάλειας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ειδικοί σε θέματα εμβρισμού. Κανένας δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ένα λογικό συμπέρασμα. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τεράστια ποσότητα θερμότητας για να μεταβληθεί σε αυτό που απέμεινε από την κυρία Reeser. Όμως, ποια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους θα άφηνε ανέπαφες τις ακουμπισμένες στο κομμωδίνο εφημερίδες, τα γύρω έπιπλα, τους τοίχους και την ταπετσαρία? Τι είδους φλόγα ήταν εκείνη που έλειωσε δύο κεριά λίγα μέτρα μακριύτερα, αφήνοντας όμως ανέπαφα τα φυτίλια? Γιατί το ένα πόδι του θύματος δεν είχε καθόλου καεί και τι σχέση είχε το γεγονός ότι βρισκόταν έξω από το μυστηριώδες μαύρο κύκλο του ενός μέτρου? Γιατί η γύρω τύχη και η οροφή στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα ήταν καλυμμένη με μια περίεργη ελαιώδη ουσία? Η εμπειρία των αξιωματικών δεν στάθηκε ικανή να εξηγήσει αυτά τα μυστηριώδη στοιχεία. Ακόμα και οι έρευνες πρακτόρων του FBI που κλήθηκαν από την τοπική αστυνομία για να ρίξουν φως στην υπόθεση δεν είχαν καλύτερη τύχη. Το μόνο που προστέθηκε στις γνωματεύσεις ήταν το συμπέρασμα ότι για την ανάφλεξη δεν χρησιμοποιήθηκαν χημικά ή άλλες ουσίες επιτάχυσης της καύσης. Το τελικό πόρισμα ήρθε από τον ανθρωπολόγο Dr. Wilton Krogman, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με μακρά εξειδίκευση στην έρευνα και μελέτη των επιπτώσεων της φωτιάς στο ανθρώπινο σώμα. Ήταν ένα πόρισμα που αποτέλεσε και την επίσημη ομολογία της ανθρώπινης γνώσης ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα φαινόμενα γύρω μας που δεν μπορούν να εξηγηθούν. Το ιστορικό αποτελεί την πρώτη επίσημα διαπιστωμένη και κατεγραμμένη απόδειξη της ύπαρξης της αυτόματης ανθρώπινης ανάφλεξης. Μέχρι τότε ακουγόταν από στόμα σε στόμα, χωρίς ποτέ κανείς να τολμά να υποστηρίξει ανοιχτά την ύπαρξή του, με κίνδυνο να χαρακτηριστεί τουλάχιστον αιρετικός. Όμως στην περίπτωση της κυρίας Reeser χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά όλες οι μοντέρνες μέθοδοι επιστημονικής εξέτασης για τον προσδιορισμό του, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε και αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι αναφορές παρόμοιων περιστατικών συνεχώς πληθαίνουν. Σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς καμία προειδοποίηση, άτομα, κατά τα άλλα υγιή, πεθαίνουν καιγόμενα μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως κανένα από τα γύρω αντικείμενα δεν επηρεάζεται στο παραμικρό. Ακόμα πιο παράξενο είναι το γεγονός ότι ολόκληρα μέρη του σώματος παραμένουν ανέπαφα, κάτι που ισχύει ακόμα και για τα ρούχα, τις κάλτσες και τα παπούτσια των θυμάτων. Στο σημείο αυτό
οποιαδήποτε λογικά αίτια και θεωρίες καταρρύπτονται. Τα κόκαλα των θυμάτων σχεδόν πάντα μεταβάλλονται επίσης σε στάχτες. Για όλους εμάς δεν ακούγεται περίεργο, όμως για εκείνους που ξέρουν περισσότερα σίγουρα είναι. Το ανθρώπινο σώμα είναι τρομερά δύσκολο να καεί ολοκληρωτικά. Πολύ λίγοι τρόποι υπάρχουν για να φτάσει κανείς στη θερμοκρασία των 1380 βαθμών Κελσίου, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μετευληθούν τα οστά σε σκόνη. Ακόμα και τα κρεματόρια των Ναζί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 950 βαθμούς, αφήνοντας σε αυτή τη θερμοκρασία αρκετά οστά ανέπαφα. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για τις διάφορες περιπτώσεις της αυτόματης ανθρώπινης αυτανάφλεξης που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Άλλοι λένε ότι είναι υπερφυσικές εξηγήσεις, όπως για παράδειγμα ένα φάντασμα, ένα εξωγήινον που προκάλεσε το γεγονός. Άλλη εξήγηση είναι οι φυσικές που μιλάνε για κάποιο άγνωστο ή από συνθήκες μη παρατηρήσιμο φαινόμενο, όπως η παραγωγή ασυνήθιστα συμπυκνωμένου αερίου ή αυξημένα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα που προκάλεσαν την αυτοανάφλεξη. Και τρίτο, οι φυσικές επίσης εξηγήσεις που αφορούν όμως μια εξωτερική πηγή ανάφλεξης, όπως παραδείγματος χάρη ένα τσιγάρο που έπεσε από το θύμα. Υπάρχουν όμως και πολλές αντιρρήσεις σχετικά με τις φυσικές εξηγήσεις, και αυτό έχει να κάνει με τον βαθμό της καύσης του σώματος σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο. Πράγματι, ένα κοινό σημείο των περιπτώσεων της αυτόματης ανθρώπινης αυτανάφλεξης είναι ότι ενώ το σώμα ή ένα μεγάλο μέρος του σώματος του θύματος έχει υποστεί εγκάβματα εξαιρετικά μεγάλου βαθμού, τα κάτω άκρα του σώματος και ο περιβάλλον χώρος έχουν μείνει άθικτα. Κάτι πράγματι εντυπωσιακό όσο και παράξενο. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι εάν κάποιος είναι αλκοολικός και καπνίζει ενώ ταυτόχρονα πίνει ένα δυνατό ποτό, αυτό αυξάνει το επίπεδο αλκοόλ από αίμα σε σημείο που μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση είναι αβάσιμη, διότι συνήθως η εθανόλη καίγεται μόνο εάν η συγκέντρωσή της είναι άνω των 23% περίπου, ενώ ένα θανάσιμα τοξικό επίπεδο είναι περίπου 1%. Για να επιτευχθεί λοιπόν ένα επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της τάξης του 20% θα σήμαινε την πόση πολλών φιάλων καθαρής βότκας, για παράδειγμα. Η επικρατέστερη και λογικότερη από αυτές είναι το λεγόμενο εφέ του φυτίλιου. Σύμφωνα με αυτό, το λίπος του δέρματος για άγνωστους λόγους λιώνει ξαφνικά επάνω στα ρούχα των θυμάτων και μεταβάλλεται στην κυριολεξία σε φυτίλι, έτοιμο να πάρει φωτιά. Η θεωρία αυτή εξηγεί εν μέρη κάποια από τα φαινόμενα, αλλά αν τη δει κάποιος στο σύνολό της, διαπιστώνει ότι κάθε άλλο παρά στιβαρή είναι. Δεν εξηγεί καθόλου πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι τεράστιες θερμοκρασίες. Τελευταία μια νέα εξήγηση αρχίζει να κερδίζει όλο ένα περισσότερο έδαφος. Η ξαφνική επιτάχυση του μεταβολισμού που αποδίδεται σε μια νέα συνωμοταξία αναρχικών μορίων. Τα μόρια αυτά προκαλούν αλυσιδωτές επιταχυνόμενες αντιδράσεις με τις βιοχημικές ουσίες, οι οποίες παράγουν ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα και χρησιμοποιούνται κανονικά για να απελευθερώσουν ενέργεια με αργό αλλά σταθερό ρυθμό. Η φύση έχει φροντίσει να απομονώσει τα εργαστήρια παραγωγής ενέργειας του σώματος που βρίσκονται σε κάθε κύτταρο με τη βοήθεια μεμβρανών. Όμως αυτές οι μεμβράνες μπορεί θεωρητικά τουλάχιστον να σπάσουν, και τότε η θερμότητα που θα αναπτύσσεται είναι παραπάνω από αρκετή για το φαινόμενο αυτό. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η διάσπαση ενός μόνο γραμμαρίου γλυκόζης απελευθερώνει 38.000 τζούλι, κάπως έτσι το ονομάζουν αυτό, θερμότητα δηλαδή, αρκετή για να ζεστάνει ένα φιλτζάνι με καφέ. Ίσως χρειαστεί πολύς καιρός μέχρι το φαινόμενο να εξηγηθεί πλήρως, αλλά ακόμα
Και τότε η ανθρώπινη αυτανάθλιξη θα παραμένει ένα περίεργο επιστημονικά φαινόμενο από εκείνα που φέρνουν τη φανταστική λογοτεχνία σε σημείο σύγκλησης με την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι απλά αναφλέγονται. Μπορεί να κάθονται χαλαρά στην πολυθρόνα, είτε να είναι εξαπλωμένοι στον καναπέ και το επόμενο δευτερόλεπτο ξαφνικά μετατρέπονται σε φλόγα. Μπλε φλόγες ξεφεύγουν από τα σώματά τους, όπως η φωτιά, από ένα καυστήρα αερίου και σύντομα γίνονται μια σωρός στάχτης. Συνήθως μόνο τα πόδια μένουν ανέπαφα. Τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά, όπως η στίβα από εφημερίδες, το μπράτσο της πολυθρόνας ή τι παντόφλες, δεν καταστρέφονται καθόλου. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η αυτανάφλεξη προκαλεί πολλές διαμάχες. Πολλοί άνθρωποι τη θεωρούν μύθο, όπως είπαμε, όμως όντως υπάρχει. Και τώρα νομίζουμε πως μπορούμε να εξηγήσουμε τα αίτια, λέει, της προσέλευσής της. Υπάρχει ένα πείραμα που έγινε από το Φόρτ και χρησιμοποίησε χείρους, διότι ο γενετικός τους κώδικας είναι ο πιο κοντινός προς τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου είναι η καταλληλότερη για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης. Η πιο πιθανή αιτία της εμφάνισης του φαινόμενου της αυτανάφλεξης σύμφωνα με το Φόρτ μπορεί να είναι η ακετόνη, η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κέτωση, δηλαδή η συσσόρευση της ακετόνης, εμφανίζεται κατά τον αλκοολισμό, όπως αναφέραμε και πιο μπροστά που είπαμε για το αλκοόλ, την κακή διατροφή, όπως επίσης και από διαβήτη. Εάν ο Φόρτ μπορέσει να αποδείξει πως το σώμα των χείρων αναφλέγεται όταν σε αυτό συσσωρεύεται πάρα πολύ ακετόνη, θα είναι ο πρώτος επιστήμονας ο οποίος θα αποδείξει πειραματικά τη φύση του μυστηριώδους φαινομένου της αυτανάφλεξης. Μια μάλιστα πρόσφατη δημοσίευση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15/12/17, όπου έχουμε μια ανθρώπινη αυτανάφλεξη και διαβάζω το εξής: δεκάδες ερωτηματικά έχει προκαλέσει στις αστυνομικές αρχές του Λονδίνου ο μυστηριώδης θάνατος ενός 70χρονου, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς κανένα εμφανή λόγο, ενώ περπατούσε σε ένα ήσυχο δρόμο της γειτονιάς του. Ο Τζον Νόλαν έκανε βόλτα στην περιοχή του Orchard Place όταν ξαφνικά το σώμα του έπιασε φωτιά μπροστά στα έκρηκτα μάτια των περαστικών. Μερικοί από τους αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο σβήνοντας τις φλόγες, ενώ άλλοι κάλεσαν ασθενοφόρο. Δυστυχώς, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα στο κορμί του 70χρονου, είχε ήδη υποστεί εγκάβματα στο 65% του σώματός του. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ωστόσο ο εξασθενημένος λόγω ηλικίας οργανισμός του δεν μπόρεσε να αντέξει το σοκ και ξεψύχησε την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες, η Scotland Yard δεν έχει βρει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει την αιτία της φωτιάς. Οι μαρτυρίες των ατόμων που ήταν παρόντες στο περιστατικό δεν έχουν καταφέρει να ρίξουν το παραμικρό φως στο μυστήριο, αφού, όπως αναφέρουν, ο 70χρονος δεν πλησίασε κανένα άλλο άτομο πριν από το συμβάν, ούτε κουβαλούσε πάνω του οτιδήποτε που θα μπορούσε να εκραγεί. Όπως αναφέρουν συγγενείς του, ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός από τους γείτονές του που δεν είχε πειράξει ούτε μίγα. Ο μυστηριώδης θάνατος του 70χρονου έχει προκαλέσει αρκετές θεωρίες συνωμοσίες στα social media, με πολλούς να εμφανίζονται πεπισμένοι ότι πρόκειται για ένα νέο περιστατικό αυτόματης ανθρώπινης ανάφλεξης, ενός μεταφυσικού φαινομένου που δεν έχει αποδειχτεί ποτέ επιστημονικά. Και όπως μας γράφει εδώ πέρα στο άρθρο, η αυτόματη ανθρώπινη ανάπτυξη είναι ένα μυστήριο που υπάρχει εδώ και αιώνες, μας λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά, και έχουν γράψει πάρα πολύ στην λογοτεχνία φανταστικές τέτοιου είδους ιστορίες με ανθρώπινες αναφλέξεις. Μερικοί από ό,τι έχω διαβάσει σε άρθρα αναφέρουν το εξής, ότι μπορεί να κρύβονται και εξωγήινες δυνάμεις πίσω από αυτές τις αναφλέξεις τις ανθρώπινες. Δηλαδή με κάποια μηχανήματα ή με τηλεπάθεια ή με διάφορες ακτινοβολίες
άτια αγνώστητα αυτών του υπτάμενων αντικείμενα σημαδεύουν το θύμα τους και το κεντράρουν και το δημιουργούν μια αυτανάφλεξη. Φυσικά όλα αυτά είναι θεωρίες και χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να αποδειχτεί απολύτως τίποτε. Πάντως μέχρι και τις μέρες μας η ανθρώπινη αυτανάφλεξη δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά, διότι είναι κάτι το αδύνατο δια να συμβεί. Δεν ξεχνάμε ότι ακούμε την εκπομπή Παράξενο με το Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Στην εκπομπή σήμερα έχουμε αρκετά θέματα, μπορώ να πω. Φεύγουμε από την ανθρώπινη αυτανάβλεξη και πάμε τώρα σε ένα άλλο συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν παλιό μεν, αλλά λίγοι το γνωρίζουν. Το Γιώργο Γιόλβα, όλοι το γνωρίζουμε, ήταν μια ιδιαίτερη μορφή ελληνική και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε δει περικεφαλαία αρχαιοελληνική στην Αυστραλία, η οποία χρονολογείται 127.000 έτη. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή καλύτερα. Ο Γιώργος Γιόλβας γεννήθηκε το 1920 και μας άφησε από αυτό το μάταιο κόσμο το 2003. Θεωρείται από κάποιους ως ένας σπουδαίος επιστήμονας και εφευρέτης, ενώ από κάποιους άλλους απατεώνας και καιροσκόπος. Σε αυτό το άρθρο όμως, εδώ που έχω μπροστά μου, θα εξετάσουμε τον ισχυρισμό αυτόν εδώ το δικό του, ότι είχε δει μία πανάρχια περικεφαλαία στην Αυστραλία λοιπόν, η οποία χρονολογείται 127.000 έτη. Αυτό που ακολουθεί θα είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Γιόλβας στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2003. Η ερώτηση ήταν: μιλήστε μας ανοιχτά επιτέλους, το ρώτησαν, για την εξωγήινη καταγωγή των Ελλήνων και για την αποκωδικοποίηση των κειμένων του Αριστοτέλη, για την οποία όλοι συζητούν πως είστε ο κύριος γνώστης και οι φήμες έρχονται και μέχρι την NASA. Η απάντηση του Γιόλβα ήταν η εξής: κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ενημερώθηκα ότι έχει ανακαλυφθεί περικεφαλαία αστροναύτη από ένα κράμα μετάλλου που κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει και η οποία γράφει με αρχαία ελληνικά γράμματα «Έρχομαι από τη Μεγάλη Ελλάδα στην Μικρή Ελλάδα». Έχει χρονολογηθεί με τον άνθρακα 14 και είναι ηλικίας 127.000 ετών. Και μάλιστα το αναφέρει και αυτό με ελληνικά γράμματα. Λέει «Το είδα με τα μάτια μου». «Από πού ήρθε», λέει αυτός, «πού είναι η Μεγάλη Ελλάδα». Έχουν εξωγήινη καταγωγή. Κυρίως σε εκείνες τις αστρικές περιοχές έγινε ο πόλεμος των άστρων, όπου το ελληνικό λαγού, κάπως έτσι ονομάζει αυτή την περίπτωση, με τους στασιαστές του ανατολικού λαγού, στο οποίο κατοικούν σατανάδες και όχι άνθρωποι, έχουν ύψος 1-10 εκατοστά και είναι εν τέλει ως άτριχη και πρόκειται για ιδιαίτερα μοχθηρά όντα. Αυτή είναι η αληθινή ευθύ της ανθρωπότητας και της διαστημικής ελληνικής σποράς. Εδώ ήρθαν οι επισκέπτες, λέει, από το άλλο κομμάτι του λαγού που έφτιαξαν τους ανθρώπους με βιολογικές μεταλλάξεις. Τους ακολούθησαν οι άλλοι, οι οποίοι έφτιαξαν και αυτοί εδώ κάποιες φυλές και υποχώρησαν αργότερα στην εσωτερική κοιλότητα της γης. Τα αναφέρει ο Αριστοτέλης στον κώδικα, τον οποίο έχω κάνει, λέει, με πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί και ούτε η NASA δεν μπόρεσε. Ο ελληνισμός προέρχεται από άλλους πλανήτες. Την πρώτη εξελιγμένη ζωή στη γη τη δημιούργησαν οι Έλληνες από τα άστρα. Η ίδια Εθινά ήταν διακεκριμένος βιολόγος και οι θείοι των Ελλήνων έκαναν επεμβάσεις στο γενετικό κώδικα.
Αυτά μας είχε πει ο κύριος Γκιόλβας εκείνη την εποχή. Αναστατώθηκαν τότε στα social media της εποχής εκείνης, έγινε ένας ψιλοπανικός μπορώ να πω, και στην τηλεόραση είχε υποθεί και τα λοιπά, και μετά απόλυτη ησυχία όπως πάντα, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, γίνεται μία έκρηξη ειδήσεων και μετά όταν αυτή η είδηση δεν στέκει κάπου, δηλαδή να θεωρηθεί ότι είναι βάσιμη, ούτε καν την ψάχνουν, την αφήνουν και χάνεται στο πέρασμα του χρόνου, δυστυχώς. Γιόλβα, και πάμε τώρα για τη Λερναία Ύδρα να μιλήσουμε. Η Λερναία Ύδρα ήταν τέρας ή φυσικό φαινόμενο? Ας τα πάρουμε την αρχή να τα δούμε λίγο. Η Λέρνα, μια ιερή περιοχή, βρισκόταν στην παραλία 8 χιλιόμετρα την πόλη Κράτος Άργος στην αρχαιότητα. Προς τα δυτικά υψωνόταν το ιερό όρος Πόντινος με το ιερό Άλσος από πλατάνια που εκτινόταν μέχρι τη θάλασσα. Φυσικά σύνορα του Άλσους ήταν από τη μία πλευρά ο ποταμός Πόντινος, ενώ από την άλλη ο μικρότερος ποταμός που σχημάτιζαν τα νερά της πηγής Αμινώνης. Κάθε χρόνο διοργάνονταν απόκριφες νυχτερινές τελετές προς τιμή του Διόνυσου. Μάλιστα, εδώ τώρα που λέμε για το Διόνυσο, θα αναφέρω και ότι διάβασα ότι χθες ή προχθές κάποιο σύλλογο στην Αθήνα έκανε μια διονυσιακή τελετή, δηλαδή ντύθηκαν με διονυσιακές στολές, πως δινόταν οι αρχαίοι Έλληνες, και τίμησαν τον Θεό Διόνυσο τραγουδώντας πεάνες στους δρόμους των Αθηνών. Δεν ξέρω, αυτό εδώ μου φάνηκε λίγο περίεργο και πέρασε έτσι πολύ απαρατήρητα, δηλαδή κατά λάθος και εγώ το είδα, ας πούμε, το περιστατικό. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια άνθηση του αρχαιοελληνικού στοιχείου και μάλιστα με πολύ θεατρικό τρόπο ξαναεπαναλαμβάνουν όλα αυτά τα μυστήρια που γίνονταν στην αρχαιότητα. Τέλος πάντων, έκανα μια μικρή παρένθεση. Ο Διόνυσος λοιπόν, ο οποίος από το σημείο αυτό κατέβηκε στον Τάρταρο για να φέρει πίσω τη Σεμέλη. Ενώ για άλλους μεταγενέστερους η περιοχή θεωρούνταν το σημείο από όπου κατέβηκαν ο Άδης και η Περσεφόνη στο βασίλειο των νεκρών, και για το λόγο αυτό εκεί τελούνταν τα μυστήρια της Λερναίας Δήμητρας. Αυτή την ιερή περιοχή τρομοκρατούσε κάποτε η Ύδρα, ένα τέρας που είχε τη φωλιά της κάτω από ένα πλατάνι στις 7 πηγές της Αμινώνης και επισκεπτόταν συχνά το κοντινό απάτηλο Έλος. Ένα Έλος που είχε γίνει ο τάφος πολλών απρόσεκτων ταξιδιωτών. Το τέρας είχε ένα τεράστιο σώμα, φιδόμορφο ή σκυλόμορφο. Διέθετε ένα αθάνατο κεφάλι και επιπλέον 7 ή και περισσότερα κεφάλια. Ήταν τόσο δηλητηριώδης ώστε ακόμη και η ανάσα του, όπως και η οσμή των αποτυπωμάτων του, ήταν ικανά να καταστρέψουν τα πάντα γύρω. Έτσι, μετά από διαταγή του βασιλιά Ευριστέα, ο Ηρακλής οδεύει για την εξόντωση της Λερναίας Ύδρας. Με τη βοήθεια του Ιόλαου και της συμβουλίας της θεάς Αθηνάς, η αποστολή στέφεται από απόλυτη επιτυχία. Το τέρας πάβει να υπάρχει, κάνοντας χρήση της φωτιάς και με τον Ηρακλή να δίνει το τελικό θανάσιμο κτύπημα. Όλα αυτά, όμως, έλαβαν χώρα σύμφωνα με το γνωστό μύθο. Στην πραγματικότητα, η υπόσταση της Λερναίας Ύδρας και η αντιμετώπιση της λαμβάνει διαφορετική τροπή, λαμβάνει διαφορετικές εκδοχές. Μια εκδοχή υποστηρίζει ότι η Ύδρα ήταν μια πηγή 7 υπόγειων ποταμών που οι κάτοικοι της Λέρνας υπέφεραν από τις πλημμύρες της, ενώ η τελική αποξήρασή της επιτεύχθηκε με τη χρήση φωτιάς.
Μια άλλη, ότι ο Ηρακλής σαν ιερός βασιλιάς όφιλε να νικήσει τα ζώα που παρίστεναν τα διάφορα ζώδια του αρχαίου ημερολογίου. Αυτά υποδήλωναν ότι την χρονική περίοδο που θα βασίλευε μπορούσε να έχει επίδραση πάνω στα φυσικά φαινόμενα. Επιπλέον, υπάρχει και εκείνη της ανάμνησης ιστορικού γεγονότος. Ένα γεγονός, μια προσπάθεια κατάργησης των ευγονικών τελετών της Λέρνας εκεί στο Ιερό Άλσος των Πλατανιών, το οποίο και τελικά πυρπολήθηκε. Τέλος, με δεδομένο τη στάση των αρχαίων Ελλήνων να προσωποποιούν τόσο τους θεούς όσο και τις συμφορές που τους έπληναν κατά καιρούς, υφίσταται η εκδοχή της ελονοσίας. Μια εξαιρετικά θανατηφόρα ασθένεια με φορείς τασμίνι κουνουπιών που ευημερούσαν στο συγκεκριμένο έλος, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τη χρήση φωτιάς. Τελειώνοντας, αν και ιδιαίτερα απομυθοποιημένη η τελευταία εκδοχή, ο ημίθιος ήρωας Ηρακλής δεν χάνει τίποτε από την αιώνια λάμψη του. Υπήρξε λυτρωτής ανθρώπινων δεινών, ενώ το πρότυπό του συνεχίζει να καθοδηγεί τις μελλοντικές γενιές. Μετά από αυτό για τη Λερναία Ύδρα, θα μιλήσουμε για τον ήλιο της Βεργίνας, ένα σύμβολο του ελληνικού μακεδονικού κράτους, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα και μερικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε για τον ήλιο της Βεργίνας. Είναι ένα από τα ιερότερα σύμβολα των προγόνων μας και είναι ο ήλιος, δηλαδή το άστρο της Βεργίνας. Ο ήλιος της Βεργίνας είναι ένα σύμβολο που απεικονίζεται σε χρυσή λάρνακα που βρέθηκε το 1977 σε βασιλικό τάφο που αποδίδεται στη μακεδονική βασιλική δυναστεία του Φιλίππου, του Δεύτερου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διάφορες εκδοχές των αρχαιολόγων λένε ότι ήταν ηλιακό σύμβολο, το σύμβολο της Μακεδονίας, έβλημα της αργιαδικής δυναστείας του Φιλίππου του Δευτέρου και του Ιού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρουμε όμως ότι οι πρόγονοι ήρθαν από τα άστρα και ήσαν μοιημένοι σε μεγάλο βαθμό στα ουράνια μυστήρια. Συνεπώς, δεν θα κατασκεύαζαν ποτέ από ένα απλό σύμβολο χωρίς να είχε ιδιαίτερο νόημα για την καταγωγή τους και την μοίησή τους. Οι αρχαίοι μύστες εκλείβαν μέσα τους, στους συμβολισμούς τους, ιδιαίτερα νοήματα που άγγιζαν τα όρια του υπερβατικού και της θεουργίας. Τον ίδιο απόκριφο συμβολισμό συναντούμε στα ονόματα ηρώων και περιοχών, όπου μέσα στις λέξεις της ονοματοδοσίας συναντούμε το πραγματικό νόημα των ενεργειών και των συνθήκων που διέπουν το αντίστοιχο όνομα. Όπως αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, έλεγε ο Αντισθένης, και η ονοματοδοσία των όντων ουκ έστι τυχαία, έλεγε πολύ σωστά ο Πλάτωνας. Άρα, όπως οι λέξεις κρύβουν απόκριφα νοήματα, έτσι και τα σύμβολα περιέχουν το δικό τους απόκριφο νόημα που μερικές φορές ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Ο ήλιος της Βεργίνας θα ήταν δυνατόν να μας ανήκει στην κατηγορία των συμβόλων με τα πιο απόκριφα νοήματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το σύμβολο αυτό το χρησιμοποίησε ο μεγαλύτερος, ο λαμπρότερος και αίτητος στρατιλάτης όλων των εποχών, ο μέγιστος Αλέξανδρος, ο τρίτος ο Μακεδόν, ο βασιλεύς και ηγεμόνων των Ελλήνων, ο σύμβολο της ένδοξης πορείας του επί της γαίας. Είναι εμφανές ότι το σύμβολο της Βεργίνας που μοιάζει με έναν ήλιο, άστρο. Αυτό όμως είναι το εμφανές εκ πρώτης όψεως και πολύ σωστά οι περισσότεροι ερευνητές το παρομοίωσαν με έναν ήλιο. Θα ήταν υποτιμητικό για το επίπεδο των αρχαίων προγόνων μας να θεωρούσαμε ότι σχεδίασαν ένα σύμβολο που μοιάζει με ήλιο για να συμβολήσουν ένα μυστικό που έχει σχέση με τον εμφανή ήλιο. Σε καμία περίπτωση το απόκριφο νόημα δεν έχει σχέση με το νόημα που δίνει η πρώτη εντύπωση, η εικόνα του συμβόλου δηλαδή. Αλλιώς θα αποσυμβολίζονταν τα άρρητα νοήματα αμέσως από τον οποιοδήποτε.
Αν θέλουμε να φτάσουμε στην εκβαθέων αποκωδικοποίηση, είναι απαραίτητο να δούμε το σύμβολο αυτό όχι σαν ήλιο που εκπέμπει ακτίνες σαν αυτόφωτο άστρο, αλλά σαν ένα σώμα που λαμβάνει ακτίνες φως. Το σύμβολο της Βεργίνας αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, το σφαιρικό κέντρο, δεύτερον, τις 16 κάθετες κονοειδείς ακμές. Το κέντρο του συμβόλου δεν είναι απλά μια σφαίρα, αλλά ένας ρόδακας, ένα λουλούδι, δηλαδή με ιδιαίτερη έννοια για τους αρχαίους Έλληνες. Ο ρόδακας συμβολίζει την ομορφιά, την αγνότητα, την ευγωνία, τη λατρεία, τη γονιμοποίηση, τη γέα και την ισχύ, τη δύναμη δηλαδή. Ήταν σίγουρο των περισσότερων βασιλικών οίκων της αρχαίας εποχής και σημάδι θεϊκής γονιμοποίησης και ουράνιας καταγωγής. Στην προκείμενη περίπτωση συμβολίζει τη γέα, τον υλικό κόσμο και τη γονιμοποίηση επί της γέας. Όταν αναφερόμαστε στον όρο γονιμοποίηση, δεν εννοούμε τη σωματική υλική σύλληψη, αλλά τη θεϊκή ενεργειακή σύλληψη, κάθοδο φωτός και πνεύματος επί της ύλης. Οι 16 κονοειδείς ακμές δεν συμβολίζουν τις ακτίνες ενός άστρου ήλιου που εκπέμπονται από το κέντρο του, διότι αν ήταν ακτίνες θα ήταν λεπτές κατά την εκκίνησή τους από το κέντρο του ήλιου και φαρδύτερες καθώς απομακρύνονταν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Είναι φαρδιές κοντά στο κέντρο του συμβόλου και λεπτές εξωτερικά, δηλαδή ας πούμε ότι μοιάζουν με ένα κομίτι που κινείται. Συνεπώς, οι υποτιθέμενες ακτίνες του συμβόλου μας δηλώνουν ταχεία κίνηση, αλλά όχι από μέσα προς τα έξω, αλλά από έξω προς τα μέσα, σύμφωνα με το σχήμα που έχουν οι 16 ακτίνες εικονοειδείς ακμές. Ουσιαστικά πρόκειται για 16 κατερχόμενες ακτίνες φωτός που συμβολίζονται σαν σπερματοζωάρια. Ο αριθμός 16 συμβολίζει το άστρο Σύριο και την καταγωγή των Ελλήνων εξ άνωθεν. Πάμε τώρα στα λόγια του κυρίου Γκιόλβα, ο οποίος έλεγε ότι οι Έλληνες ήρθαν από ένα άλλο πλανήτη, από το Σύριο. Θεωρούσαν ότι όλα τα μυστήρια που διδάχτηκαν από το Σύριο και υπάρχουν ακόμα φυλές στην Αφρική που ξέρουν πολύ περισσότερα μέσα από διαδοσίες παραδόσεις τους για το τριπλό άστρο του Σύριο από ό,τι γνωρίζει η NASA μέχρι σήμερα. Ο αριθμός 16 είναι σύμβολο της ανώτερης μοίησης που μπορεί να λάβει κάποιος από τα ουράνια μυστήρια και συμβολίζει τις υπέρτατες συριακές μοίησεις. Όλα τα παραπάνω, αυτά εδώ που λέμε, αφορούν ασφαλώς το Μέγα Αλέξανδρο. Το σύμβολο της Βεργίνας φωτογραφίζει την καταγωγή του και την αποστολή του. Αναφέρεται επίσης ως ημερομηνία γέννησης του Αλεξάνδρου ή την έκτη ημέρα του μήνα Αάου, που αντιστοιχεί με τις αρχές του Ιουλίου, δηλαδή την περίοδο εκείνη που άρχιζαν οι πλημμύρες του Νείλου και οι αρχαίοι ονόμαζαν ημέρες του Σκύλου. Ο αποσυμβολισμός του συμβόλου του Μεγάλου Σύριου Αλεξάνδρου έχει ως εξής. Ακούστε προσεκτικά. Προέρχομαι εκ του ιερού άστρου του Σύριου, λαμβάνοντας πλήρη ανώτατη μοίηση 16 επιπέδων και κατέρχομαι επί του υλικού κόσμου. Γέα, με αποστολή να αγωνιμοποιήσω, ενεργοποιήσω το ανθρώπινο πνεύμα επί της ύλης, διαδίδοντας προς πάσα κατεύθυνση το ουράνιο φως και τη γνώση, ώστε να ανθίσει ο ρόδακας της ανθρωπότητας και να λάμψει ο θεϊκός ήλιος, δηλαδή ο Σύριος. Ο μέγιστος των Ελλήνων, λοιπόν, ήξερε την καταγωγή του, όπως και η μητέρα του Ολυμπιάδα, αφού μέσα από το σύμβολο της Βεργίνας προφητεύτηκε ένας ακόμη απεσταλμένος του φωτός για να καθαρίσει τη γη από τα βλεδιρά έθνη και να λάμψει το άστρο του σαν το άστρο του Σύριου. Είναι βέβαιο ότι οι σκοτεινές δυνάμεις, βλέποντας ακόμη και τώρα το σύμβολο της Βεργίνας,
θα τους λούζει κρύος υδρότας, διότι ακόμη θα αντιχούν μέσα τους τα κατορθώματα του μεγίστου των Ελλήνων που φεύγοντας άφησε το σύμβολο αυτό να τους θυμίζει ότι «Ήρθα από τον ουρανό, εσαρκώθηκα Έλλην, σας νίκησα με στρατό Ελλήνων, σας εγκλώβησα στα Τάρταρα, άφησα απόγονους φωτοφύλακες, δεν ιτήθηκα ποτέ, ιτηθήκατε ολοκληρωτικά και αποχώρησα ως βασιλιάς όλων». Και μετά από το άστρο της Βεργίνας, αφού το κάναμε μια ουσιώδης ανάλυση και πιστεύω ότι μάθατε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζατε, θα μιλήσουμε για το Χρυσόμαλο Δέρας. Το γνωστό Χρυσόμαλο Δέρας δεν ήταν καθαρά αποκείωμα της φαντασίας των αρχαίων Ελλήνων. Βασιζόταν σε ιστορικά δεδομένα. Μπορεί δηλαδή ο Πηλέας να ανάθεσε στον Ιάσο να αναφέρει το πολυπόθητο Χρυσόμαλο Δέρας, ένα ισχυρό σύμβολο εξουσίας, αλλά γιατί το δέρμα ενός τόσο κοινού ζώου θεωρείται τόσο σημαντικό? Η απάντηση είναι εύκολη. Αν διερευνηθεί ο τρόπος απόλυψης του χρυσού από τα χρυσοφόρα ποτάμια την εποχή του Χαλκού, ιδιαίτερα ο ποταμός Φάσης στην περιοχή της Κολχίδος, δηλαδή τη σημερινή Γεωργία, ήταν γνωστός για τις ποσότητες ψυγμάτων χρυσού που μετέφερε. Αρχικά η απόλυψη αυτού του πολύτιμου μετάλλου γινόταν με προβιές, κυρίως προβάτων, τις οποίες βουτούσαν οι μεταλλευτές μέσα στο ποτάμι, όπου και εγκλωβίζονταν τα ψήγματα του χρυσού. Στη συνέχεια οι προβιές στέγνωναν και τεινάζονταν για να συλληφθεί ο χρυσός ή καίγονταν για να απολυφθούν εις βόλοι του χρυσού. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των τεχνικών, οι προβιές τοποθετούνταν σε σταθερά ξύλινα ρήθρα μέσα στην κήτη του ποταμού. Όπως μας εξηγεί ο Μάρκος Βαξεβάνοπουλος, υποψήφιος διδάκτορας γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε διάλεξη που έδωσε πρόσφατα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου με θέμα «Αρχαία μεταλλεία». Από το πύλιο του Ιάσονα στο λάβριο του Πισίστρατου, έτσι ονομαζόταν η ομιλία του. Όπως υπογράμμισε στην ομιλία του, το αξιόλογο στα φιλολογικά έργα και την αργοναυτική εκστρατεία αλλά και τον Τροϊκό πόλεμο είναι ότι τα οικονομικά κέντρα της εποχής και τα γεωστρατηγικά σημεία τοποθετούνταν προς την περιοχή του Εύξηνου Πόντου και όχι άδικα, καθώς τα γεγονότα που περιγράφονται τοποθετούνται χρονικά περίπου στο πέρασμα την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου. Πρόσφατα στην περιοχή της Γεωργίας μελετήθηκαν χώροι με την αρχαιότερη εξόρυξη και μεταλλουργία σιδήρου περίπου το 1400 π.Χ. Αυτό δείχνει ότι στην ευρύτερη περιοχή του Εύξηνου Πόνου έχουμε το πέρασμα από την μεταλλουργία του Χαλκού στη μεταλλουργία του σιδήρου. Άρα, όχι άδικα, συμπεραίνει ο Ηρόδοτος, τοποθέτησε τη φυλή των χαλίβων που επεξεργάζονταν το σίδηρο σε εκείνη την περιοχή. Οι αιώνες γνώσεις σε θέματα μεταλλευτικής και μεταλλουργίας οδηγούν σταθερά στην ανακάλυψη της απόλυψης και της χύτευσης του σιδήρου. Πιθανότατα, οι ταξιδευτές της εποχής μεταφέρουν στον ελλαδικό χώρο τις γνώσεις για το νέο μέταλλο. Η νέα εποχή θα σημαδευτεί από τα πιο ισχυρά, τα πιο γερά στην κρούση σιδερένια όπλα. Όπως πιθανολογεί άλλωστε ο κύριος Βαξεβανόπουλος, η λεγόμενη κάθοδος των Δωριαίων έχει σχέση με την κάθοδο της γνώσης σε θέματα μεταλλευτικής και μεταλλουργίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο βασικός μοχλός της οικονομίας και των επιμέρους λειτουργιών της ήταν η κατοχή των μετάλλων και των μεταλλοφόρων περιοχών. Αρχαία μεταλλεία στην Πύλιο, στο Πύλιο. Ο Ιάσονας όμως δεν ξεκίνησε από μια περιοχή χωρίς γνώσεις μεταλλευτικής και μεταλλουργίας. Οι κάτοικοι της αρχαίας Ιωλκού γνωρίζουν το χρυσό και το χαλκό ως μέταλλα. Το Πύλιο, που έχουν βρεθεί τα αρχαία μεταλλεία όπως είπαμε, μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστό για την παρουσία μεταλλείων. Κι όμως, από την περιοχή της Αγοράς μέχρι το χωριό Καλαμάκι Πηλίου έχουν βρεθεί πάνω από 30 μεταλλοφόρες περιοχές με έντονη την παρουσία ορυκτών του σιδήρου, του μολύβδου και του χαλκού. Μάλιστα, στο χωριό Ξουρίχτη ανακαλύφθηκε αρχαίο υπόγειο μεταλλείο με συνολικό μήκος διαδρομών πάνω από 100 μέτρα, ενώ στη γύρω περιοχή έντονη είναι η παρουσία επιφανειακών εκμεταλλεύσεων.
Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η εξάντληση των τοπικών μεταλλοφοριών υπήρξε η κύρια αφορμή για την οργάνωση εκστρατιών σε υπερπόντιες περιοχές. Η αναζήτηση νέων και πλούσιων μεταλλοφοριών χαλκού και χρυσού πιθανώς ήταν η κύρια αιτία των αποστολών, ίσως και των επιμέρους πολεμικών συγκρούσεων, εκτιμά ο κύριος Βαξεβανόπουλος. Σημείο σταθμός στην ιστορία του Λαυρίου είναι για τον κύριο Βαξεβανόπουλο το 546 π.Χ. οπότε και επιστρέφει ο Πισίστρατος από την εξορία του. Από το Παγαίο και τη Θράκη, όπου είχε εξοριστεί, φέρνει μαζί του έμπειρους μεταλλευτές των μεταλλίων του Παγκαίου και της καπτής ύλης και πλέον το Λαύριο αρχίζει να γνωρίζει ιδιαίτερη ακμή. Ξεκινά η διάνοιξη δεδαλωλών στοών που συνδέονται με την επιφάνεια με κατακόρυφα φρεάτια. Το 483 π.Χ. θα ανακαλυφθεί μια ιδιαίτερα πλούσια μεταλλοφορία που θα οδηγήσει στην οικονομική άνθηση της Αθήνας. Από τις προσόδους αυτής της ανακάλυψης, ο Θεμιστοκλής θα πείσει τους Αθηναίους να ναυπηγήσουν 200 τριήρης με τις οποίες νίκησαν τον Περσικό στόλο στην αμαχία της Σαλαμίνας. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και η πορεία της ιστορίας εξαρτάται από την εξέλιξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αφού αυτή ορίζει τους πυλώνες της οικονομίας και κατά επέκταση της πολιτικής, χαρακτηρίζοντας το Λαύριο ως την πρώτη βιομηχανική επανάσταση π.Χ. Γενικότερα πάντως, μεγάλα μεταλλευτικά κέντρα της αρχαιότητας θεωρούνταν και η Θάσος, απέναντι στη Θάσο περιοχή της Σκαπτής Ύλης, το όρος Παγαίο, το όρος Άγκιστο, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, η Σύφνος και η Μήλος. Σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχουν δεκάδες αρχαίες υπόγειες στοές εξόριξης μεταλλεύματος, οι οποίες όμως δεν έχουν μελετηθεί εντελοχώς με αποτέλεσμα την έλλειψη βασικών στοιχείων και την καταστροφή πολλών στοών. Οι φωτογραφίες, υπάρχει και ένα αρχείο του κ. Βαξινόπουλου με φωτογραφίες που απεικονίζουν την εξερεύνηση της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλη αυτή η εκστρατεία που έγινε για το Χρυσόμαλο Δέρας είχε τις ρίζες του στην μεταλλευτική προσπάθεια που κάναν οι αρχαίοι Έλληνες εκείνη την εποχή να μπορέσουν να βρούνε διάφορα ορυκτά όπως ο σίδηρος, ο χρυσός κτλ. Οπότε δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το γεγονός ότι ξεκίνησαν μια εκστρατεία για να βρούνε το πολυπόθητο, δηλαδή το Χρυσόμαλο Δέρας. Λοιπόν, το κεφάλαιο με το Χρυσόμαλο Δέρας και πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Ξέρω ότι υπήρχαν αρχαίες πυραμίδες εδώ στην αρχαία Ελλάδα. Κι όμως, ναι, υπήρχαν. Το μυστικό του τα ίδια του. Λοιπόν, στην Πελοπόννησο, στο πιο ψηλό σημείο του πανέμορφου βουνού, που το όνομά του έδωσε η Ταϊγέτη, μία από τις 7 Ατλαντίδες ή Πλειάδες, η φυσική πυραμίδα στα 2.407 μέτρα υψόμετρο ακόμα ατενίζει το θεϊκό. Παλαιότερα, στη μορφή του φωτοδότη Δία ή και Απόλλωνα, σήμερα στο όνομα του προφήτη Ηλία, του Ήλιου, που κατά πανάρχαιη παράδοση έχει το ναό του πάντα στις ψηλότερες κορυφές, σε φυσικές ή τεχνητές πυραμίδες που αναπαραστούν το τεράστιο σύμβολο της φωτιάς και των ηλιακών ακτίνων. Το τέλειο σχήμα του πυρός δηλαδή. Η μακρινή και λαμπερή, όπως φαίνεται, η ιστορία της πυραμίδας του Ταΐγετου συνεχίζει και σήμερα. Κάθε μια μέρα του χρόνου και κάθε χρόνο που οι πιστοί ορειβάτες ξεκινούν να ανεβούν στο πέτρινο εκκλησάκι του Αηλιά, του μακρινού, για να δουν μετά το γιορταστικό άνοιγμα της εκκλησίας στην Ανατολή του Ήλιου ένα από τα μορφότερα θεάματα της ελληνικής φύσης. Το καθαρό σχηματισμό μιας τέλειας πυραμίδας μέσα στον μεσσηνιακό κόλπο, την ακριβή ισόπλευρη τριγωνική σκιά της κορυφής του βουνού, η σκιά της πυραμίδας, παιχνίδια ιερής γεωγραφίας και φωτός, δεν πιστεύω.
Δεν είναι όμως μόνο το υπερθέαμα της πελώριας σκιάς στη θάλασσα, αλλά μια σειρά άλλα φαινόμενα που φτιάξανε και κρατάνε ακόμα το μύθο της αρχαιότερης, όπως πολλοί υποστηρίζουν πυραμίδας, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά του κόσμου. Ο Ταΐγετος στο όριό του φτιάχνει όχι ένα αλλά τρία εντυπωσιακά πυραμιδοειδή σχήματα στο γύρο τόπο. Η πρώτη πυραμίδα σχηματίζεται ψηλά στον ουρανό. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει στη δύση, όταν λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, οι ακτίνες του διαθλωμένες πίσω από τον Πάρνωνα στα 2.407 μέτρα σχηματίζουν ψηλά το είδωλό της σε ένα ουράνιο τρίγωνο που βλέπει προς τις Πλειάδες. Να σημειώσω ότι η Ταϊγέτη είναι μυθολογικά μία από τις Πλειάδες. Δεν είναι τυχαίο. Στην αρχαιότητα ο Αναξίμανδρος μας λέει, ο Κικέρον είχε στήσει αστεροσκοπείο στην κορυφή του βουνού και μελετούσε τις κινήσεις των άστρων. Με αυτό το πρώτο γκρίζο ισόπλευρο τόνο στον ουρανό συνδέεται και ένα αμνημονεύτων χρόνων παραμύθι για τον σοφό νομοθέτη της Σπάρτης Λικούργο, που έβαλε έναν γρίφο στους λακεδαιμόνιους νέους να του βρουν την ακριβή στιγμή της ανατολής του ήλιου και που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάργηση του φοβερού εθίμου της ρήψης στον κιάδα των αδύναμων βρεφών και των γέρων. Το δεύτερο εντυπωσιακό τρίγωνο είναι αυτό που βουτάει στα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου της ώρες της Ανατολής. Το τρίτο, το τρίγωνο του Ηλιοβασιλέματος, πέφτει στην άλλη πλευρά, στο Λακωνικό κάμπο, όταν το κοκκινοπό φως σχηματίζει τέλεια ευθεία γραμμή που εδράζει στην κορυφή της πυραμίδας. Το υπερθέαμα του Ταϊγέτου δεν σταματά εδώ. Το πιο ανεξήγητο φαινόμενο είναι η ίδια η κατασκευή της πυραμίδας. Αν είναι έργο φυσικό ή παρέμβαση ανθρώπου, αφού υποψιάζουν όχι μόνο τα φυσικά τέλειο σχήμα της, αλλά και η εμφανής οριζοντίωση της βάσης της, που δείχνει να έχει περάσει από ανθρώπινα χέρια, καθώς από εκεί και πάνω το πέτρωμα και το χώμα αλλάζουν, σμιλεύονται και ισιώνουν για να φτιάξουν το ισόπλευρο τρίγωνο. Αν η πυραμίδα είναι τεχνητό κατασκεύασμα, η δόξα της εντείνεται και αφήνει να εννοηθούν αρχαίες τελετουργίες και πρόθεση ιερατική, όπως αναφέρεται και σε διάφορα γραπτά. Από την πολύτιμη πηγή του Παυσανία γνωρίζουμε ότι σε πολύ παλιά χρόνια οι λακεδαίμονες θυσίαζαν λευκά άλογα στην απόλυξη της πυραμίδας. Το όνομα της ψηλότερης κορφής του βουνού το αποκαλούσαν Ταλετών ή Ταλιτών, λέξη ίδιας ρίζας με την τελετή, την ιεροπραξία, τη θυσία. Οι ορφικοί, αυτοί οι μυστικιστές της αρμονίας, που γνώριζαν περισσότερα και από όσα συναρπαστικά κατέγραψαν, θεωρούσαν την γεωπυραμίδα του Ταϊγέτου ιερή, πύλη κοσμική, μέσα από την οποία η ουράνια αρμονία και το αΐζον φως κατέρχονταν στον κόσμο. Και το επίσης εύλωτο όνομα της περιοχής αυτής αφήνει να εννοηθεί πως η πυραμίδα στην κορυφή ήταν κέντρο ύπαρξης και ορισμός για τον γύρο κόσμο. Λακωνία, με το πρώτο συνθετικό λας να σημαίνει λίθο και το δεύτερο κονία να δείχνει το κονικό. Πυραμιδοειδές σχήμα στην κορφή. Λακωνία, η χώρα του κονικού λίθου, ιερή τοποθεσία του ήλιου και πύλη κοσμική για το φως. Αυτά πιστεύω να σας έπεισα, ότι το όρος του Ταΐγετου είναι μία πυραμίδα, η οποία αυτή η πυραμίδα μπορεί να είναι για κατασκεύασμα ανθρώπινο. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά οι ενδείξεις εκεί μας οδηγούν. Όμως, εδώ φτάνει στο τέλος της ακόμη μία εκπομπή Παράξενο, με το Θωμά Κάστια φυσικά, από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, και σας ευχαριστώ όλους και όλες που μας παρακολουθήσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
ως την άλλη εκπομπή να έχετε υγεία, να βλέπετε τον εαυτό σας, να μην πάθετε κανένα κακό και να είμαστε πάλι την άλλη εβδομάδα μαζί να ακούσουμε νέες αποκαλύψεις. Ως τότε, γεια σας.